θραστάτος διαρρήκτης παραβιάζει την πόρτα και εισβάλλει σε καφετέρια στην Αρτέμιδα. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Α, με προσεκτικές κινήσεις για να μην γίνει αντιληπτός, πλησιάζει τον πάγκο με τη ταμιακή μηχανή. Παίρνει όσα χρήματα βρίσκει και εξαφανίζεται. Προσπαθούν να ανοίξουν τα παράθυρα από πίσω, δεν καταφέραν να ανοίξουν τα παράθυρα και στο τέλος καταφέραν και ξηκώσαν την πόρτα, την ξεμασχαλιάσανε και μπήκανε. Λίγο αργότερα ο ίδιος διαρρήκτης εισβάλλει ξανά στην ίδια επιχείρηση. Έρχονται εδώ στο χώρο, προχωράνε προς τα μέσα, πάει απευθείας δαμιακή σχημένος. Αδειάζει δαμιακή, όλη την παίρνει μαζί του παραμάσχαλα και γυρνώντας αφού έχει πάρει τα λεφτά, ξαναγυρνάει και παίρνει και τα κινητά του μαγαζιού. Οι αλλεπάλληλες επιδρομές ανάγκασαν τον επιχειρηματία να προσλάβει φύλακα. Ωστόσο, ο διαρρήκτης δεν θορυβήθηκε. Για τρίτη φορά εισβάλλει στο κατάστημα και έρχεται αντιμέτωπος με τον εργαζόμενο φύλακα. Ο κακοποιός είναι οπλισμένος με μαχαίρι. Ο δράστης επέστρεψε στο μαγαζί στα ξημερώματα. Ήρθε πρόσωπο με τον φύλακα, τον οποίον είχε βάλει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τον απείλησε με μαχαίρι και τράπηκε σε φυγή προς τη θάλασσα. Η ζημιά περίπου πόσο τη... Κοντά στα 600-700 ευρώ. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία το χρηματικό σου. Μας έχει το ψυχικό κόστος, έτσι. Ναι, βέβαια. Το τελευταίο διάστημα οι επιδρομές σε σπίτια ή καταστήματα σε Σπάτα και Αρτέμιδα έχουν ενταθεί. Οι κάτοικοι ζουν με το φόβο των κακοποιών. Γίνονται αρκετές ληστείες. Είχαν μπει σπίτι μου 3 φορές. Μάλιστα είχαν στηθεί απ' έξω και περιμένανε μέσα στη βροχή και μέχρι να πάει ο πατέρας μου στη στάση. Μπήκανε και όταν γύρισε τους είδε μέσα. Είχαν μπει και είχαν πάρει τα χρυσαφικά επί των πλήστων και κάποιες ηλεκτρικές συσκευές.